ακούτε τις κυριότερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις. Καθοδόν προς τη χώρα της βρίσκεται η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, η οποία μετά και την συνάντηση όπου είχε από κοινού με τον Πρωθυπουργό με επιχειρηματίες στο ξενοδοχείο Hilton, ολοκλήρωσε την ολιγόρη επίσκεψή της στην Αθήνα. Η κυρία Μέρκελ, αφιχθήσα το μεσημέρι στην Αθήνα, είχε συνομιλίες στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Μετά τις συνομιλίες σε κοινή τους δήλωση, η κυρία Μέρκελ εμφανίστηκε αισιόδοξη για την πορεία της Ελλάδος, λέγοντας ότι βλέπει φως στο βάθος του τούνελ. Εξέφρασε την ελπίδα ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στην Ευρωζώνη, προϋπόθεση όμως την οποία θα αξιολογήσει όπως είπε η Τρόικα. Αναγνώρισε ότι η περίοδος που βιώνει η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα δύσκολη και τα μέτρα είναι πάρα πολύ σκληρά για τους ανθρώπους της. Πρόσθεσε όμως ότι έχει ολοκληρωθεί ένα μεγάλο κομμάτι του δρόμου και παρά το γεγονός ότι η πορεία είναι δύσκολη, αξίζει να την ολοκληρώσει η Ελλάδα. Τόνισε την ανάγκη να δοθεί όθηση στα διμερή θέματα και να ενισχυθεί η διμερή συνεργασία στην Task Force και με τον Ομοσπονδιακό Υφυπουργό Εργασίας κύριο Φούχτελ. Η Γερμανίδα καγκελάριος έδωσε έμφαση στην ανάπτυξη, λέγοντας ότι η Γερμανία θα στηρίξει ό,τι είναι αναγκαίο για να πάρει η Ελλάδα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ανέφερε μάλιστα ότι το έλλειμμα του 2009 ήταν στο 10% και τώρα έχει μειωθεί στο 2%. Ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς από την πλευρά του δήλωσε ότι η Ελλάδα θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της και θα ξεπεράσει την κρίση. Προϋπόθεση είναι να βγούμε από την ύφεση και την ανεργία. Αυτό προϋποθέτει ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στο ευρώ και θα εφαρμόσει τις διαρθρωτικές αλλαγές. Ο ελληνικός λαός ματώνει, αλλά έχει αποφασίσει να παραμείνει στο ευρώ και να κερδίσει το στοίχημα. Δεν ζητάμε χρήματα ή χάρη, αλλά την ευκαιρία να σταθούμε στα πόδια μας, είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι η κυρία Μέρκελ έδειξε απόλυτη κατανόηση και σεβασμό και τόνισε ότι οι θυσίες δεν θα πάνε χαμένες. Η αξιοπιστία μας έχει αυξηθεί και η επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ στην Αθήνα το αποδεικνύει. Στη συνάντηση εξετάστηκαν πρακτικοί τρόποι συνεργασίας, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η υγεία και η τοπική αυτοδιοίκηση. Όσοι πόνταραν ότι η Ελλάδα δεν θα τα καταφέρει και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληγεί, θα χάσουν το στοίχημα. Οι Έλληνες έχουν περηφάνεια, φιλότιμο. Υποδεχθήκαμε μία φίλη και ανοίγουμε μία νέα σελίδα στις σχέσεις των δύο χωρών, κατέληξε ο Πρωθυπουργός. Κλείνοντας είπε ότι με την επίσκεψη Μέρκελ σπάμε τη διεθνή απομόνωση που υπήρχε λόγω των δικών μας λαθών, ενώ η προσπάθεια είναι συνεχής, πέρα και πάνω από τα χρονοδιαγράμματα. Η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Στη συνέχεια η Γερμανίδα καγκελάριος μετέβη πεζή με τον Πρωθυπουργό στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια. «Δεν έχει άλλες αντοχές ο ελληνικός λαός», επεσήμανε ο κύριος Παπούλιας, υποδεχόμενος την κυρία Μέρκελ. Χαρακτήρισε σημαντική σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές την επίσκεψή της και τόνισε ότι χρειάζονται μέτρα ελπίδας για την αντιμετώπιση της ανεργίας, μέτρα ανάπτυξης. Από την πλευρά της η κυρία Μέρκελ είπε ότι ήρθε σαν φίλη στην Ελλάδα, κατανοεί τις δυσκολίες της χώρας και σημείωσε ότι θέλει να βοηθήσει και να στηρίξει την Ελλάδα. Νωρίτερα σήμερα ο αρμόδιος κοινοτικός επίτροπος Όλι Ρεν δήλωσε ότι η Ελλάδα μπορεί να περιμένει να λάβει την επόμενη δόση από το Διεθνές Πρόγραμμα Στήριξής της το αργότερο τον Νοέμβριο, υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμόσει μια σειρά μέτρων δημοσιονομικής σταθεροποίησης και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, δήλωσε σήμερα η Αυστριακή Υπουργός Οικονομικών Μαρία Φέκτερ. Πριν από λίγη ώρα άνοιξε το κέντρο της Αθήνας. Ωστόσο, δυνάμεις των ΜΑΤ παραμένουν προληπτικά έξω από τη Βουλή. Από το πρωί μέχρι τώρα έχουν γίνει συνολικά 193 προσαγωγές και 13 συλλήψεις. Επεισόδια σημειώθηκαν γύρω από το Σύνταγμα μεταξύ ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου και ανδρών των ΜΑΤ, όπου έγινε χρήση χημικών. Το μεσημέρι ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ πραγματοποίησαν διαδήλωση στο Σύνταγμα, ενώ το ΠΑΜΕ διαδήλωσε στην Ομόνοια. Στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα συμμετείχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δήλωσε ότι η Ευρώπη των λαών θα νικήσει την Ευρώπη των μνημονίων. Πολύ θετικό χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ και μόνο το γεγονός της επίσκεψης της Γερμανίδας καγκελαρίου στην Αθήνα, σύμφωνα με πηγές της Ιπποκράτους. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες θυροκόλλησαν ψήφισμα στη γερμανική πρεσβεία με το οποίο ζητούν το κατοχικό δάνειο. Οι δηλώσεις της καγκελαρίου της Γερμανίας και του Πρωθυπουργού αποκαλύπτουν πως όλοι αυτοί που ισχυρίζονται ότι φταίει μόνο η Τρόικα αποπροσανατολίζουν το λαό γιατί κρύβουν τις ευθύνες και την ταξική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ανακοίνωσε το ΚΚΕ. Ψηφοθυρία πάνω στις πληγές της χώρας και της κοινωνίας επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε η Δημάρ τις δηλώσεις Τσίπρα στο Σύνταγμα.
η Ελλάδα έκανε αισθητές προόδους, σημαντικές όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις, έστω και αν μένει να γίνει ακόμη δουλειά, δήλωσε από το Ευρωκοινοβούλιο ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη. Εξωτερικές ειδήσεις. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Timothy Geithner εξέφρασε σήμερα την εκτίμηση πως η Ευρωζώνη, η οποία χθες έθεσε και επισήμως σε λειτουργία τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, έχει ακολουθήσει μια πιο πολλά υποσχόμενη οδό για την επίλυση της κρίσης που δοκιμάζει. Ήταν οι ειδήσεις από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.